σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, η οποία δεν είναι εύκολη, παραμονή εκλογών, να βγει ο άλλος στον δρόμο, και δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, που είναι πρόβλημα επιβίωσης, δείχνει και την αποφασιστικότητά μας να διεκδικήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και η κυβέρνηση και υπάρχει και η συνέχεια στο κράτος, να διεκδικήσουμε την αδικία αυτή που γίνεται σε βάρος των αμυγδαλοπαραγωγών, που χωρίζει τους αμυγδαλοπαραγωγούς η κυβέρνηση σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, που σε κάποιους δίνει αποζημιώσεις και σε κάποιους δεν δίνει. Τη δέσμευση για τα κεράσια, την οποία δεν την τηρεί η κυβέρνηση παρά τη δέσμευση και του κυρίου Γραπετρίτη και του κυρίου Γεωργαντά. Το γεγονός ότι δεν έχει δώσει τα υπόλοιπα χρήματα που οφείλει στα μήλα και στα κάστανα. Ότι δεν έχουν ενταχθεί τα επιτραπέζια στα φύλλα που αποζημιώνονται εδώ στην περιοχή του Τρινάβου. Και είναι παράλογο επίσης στη Λάρισα να αποζημιώνονται ενδοπίσημα στα φύλλα μόνο σε μια περιοχή και να μην αποζημιώνονται τον υπόλοιπο νομό. Όλο αυτό το διέρεκε βασίλευε της κυβέρνησης πρέπει να καταδικαστεί στη συνείδηση των αγροτών και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο αγώνας μας είναι κοινός, είναι ενωτικός, θα το συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να δικαιωθούμε ότι αυτά τα χρήματα που πρέπει να δοθούν στους αγρότες για την κάλυψη του καμένου συνδύματος είναι χρήματα επιβίωσης για να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια και για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι μεγάλη η συμμετοχή. Ευχαριστούμε ως Ομοσπονδία και ως Αγροτική Σύλλογη όλους όσους ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και ξεπέρασαν τις πιέσεις που ενδεχομένως δέχτηκαν παραμονές εκλογών, και πιστεύουμε ότι αυτή η ενότητα και αποφασιστικότητα θα στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα στην κυβέρνηση, έστω και 9 μέρες πριν τις εκλογές, ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία.